Πόσο καιρό ρε παιδιά έχω να το κάνω αυτό, τουλάχιστον 4, τουλάχιστον 5 μήνες, δεν ξέρω, πάντως back to the roots. Είναι η απόλυτη απόλαυση, χωρίς τον καφέ δεν ξεκινάει τίποτα. Λοιπόν, back to the roots λοιπόν. Και μετά από 4 ολόκληρους μήνες με το τελευταίο μου tutorial που είχα κάνει στο Premiere, τότε Clone Yourself Step by Step, πάμε σήμερα να αναλύσουμε το τελευταίο βίντεο που έχω κάνει πριν 10 μέρες Halloween. Θα σας κάνω ένα breakdown the timeline στο Premiere, να δείτε ακριβώς πώς έχω βάλει τα κλιπάκια, πώς έχω βάλει τους ήχους, δηλαδή με λίγα λόγια το sound design, και βέβαια πώς γίνεται στο τέλος το εφέ, πώς γίνεται εκείνη η φάση που αφήνω εγώ το μουσαβά τέλος πάντων και γίνομαι αόρατος. Όλα αυτά τώρα μέσα στο breakdown που θα γίνει της timeline του Premiere. Πάμε λοιπόν να δούμε και το timeline. Αυτά τα pink επάνω είναι τα title, οι τίτλοι δηλαδή. Τα από κάτω είναι τα κλιπάκια, αυτά είναι τα κλιπάκια, title εδώ, ο ήχος από τα κλιπάκια και sound design από κάτω τα πράσινα. Τα δύο sound design και συνεχίζουμε τα κλιπάκια πιο κάτω εδώ, χτύπημα στην πόρτα και συνεχίζει αυτό το κομμάτι. Πάμε και κάτω και πάμε τώρα στο εφέ που είναι αυτά εδώ, τα δύο τα κλιπάκια εδώ. Title The Pumpkin, ο τίτλος, και το τέλος. Πάμε εδώ να δούμε τη timeline, πώς δουλεύει λοιπόν αυτό το εφέ που γίνουμε αόρατος. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα, έχω εδώ δύο κλιπάκια. Ένα είναι αυτό εδώ, το 1350, και ένα το 1350 κάτω από το άλλο. Λοιπόν, για να κλείσω εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι εδώ. Ένα είναι που αφήνω το μουσαμά να πέσει. Να κλείσω αυτό εδώ. Τώρα αφήνεται μόνο το από κάτω, αφόσον έχει πέσει ο μουσά μας. Έτσι, ένα είμαι που είμαι εγώ επάνω και ένα είμαι χωρίς το μουσάμα, που λείπω εγώ. Επάνω σε αυτό εδώ το κλιπάκι πρέπει να γίνει μία μάσκα, η οποία είναι αυτή εδώ. Βλέπετε. Πάντα πρέπει να μπαίνει το κλιπάκι που γίνεται η μάσκα από πάνω για να βγαίνει το άλλο από κάτω. Δηλαδή, άμα πατήσω εδώ το Invert, έτσι, αυτό εδώ γίνεται, να φανταστείτε, step by step, κάνω τη μάσκα και στο τέλος, αφόσον κάνω αυτό εδώ, κάνω ένα Invert και εξαφανίζουμε τελείως. Βέβαια, όποιος θυμάται το Halloween 2021 που έχω κάνει, το περσινό, εκεί βέβαια η timeline είναι τεράστια, δηλαδή είναι γεμάτη. Για δείτε λίγο τη φωτογραφία. Εδώ έχουμε και την timeline από το περσινό το Halloween και όπως βλέπετε εδώ πέρα έχει απίστευτα 1, 2, 3, 4, 5, 6 διαφορετικά διαφορετικές σειρές του sound design. Δηλαδή εδώ είναι γιγαντιαία. Φυσικά έχει και πολλή δουλειά. Ήμουν πολύ πιο καιρό πάνω σε αυτό το project για να το τελειώσω παρά αυτό εδώ που έκανα φέτος που είναι πολύ πιο λίγο. Ναι, σημαντικό. Very important λοιπόν είναι ότι όταν κάνεις ένα μεγάλο βίντεο όπως τώρα ας πούμε με το Halloween που είχα κάνει πέρυσι το πρώτο, το 2021 που καρτάει γύρω στα 6 λεπτά, εκεί είναι καλά ένας να το σχεδιάσει και να το κάνεις σε τρία κομμάτια, αρχή, μέση και τέλος. Πρέπει να έχεις προδουλέψει δηλαδή αρκετά πιο μπροστά, να έχεις διαλέξει sound, να έχεις διαλέξει χρώματα, πώς θες να στήσεις τα χρώματα και το φωτισμό για να έχεις ωραίο φωτισμό και όλα αυτά πρέπει να τα έχεις σκεφτεί πιο μπροστά για να μπορείς να ανταπεξέλθεις δηλαδή και το μέγεθος, γιατί μετά σε παίρνει από κάτω και δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Έτσι, σημαντικό είναι να έχεις κάνει ένα πρόγραμμα πιο μπροστά για να μπορέσεις να κάνεις το project πολύ πιο καλά και πολύ πιο γρήγορα βέβαια. Α, ναι, και για να μην ξεχάσω, όποιος θέλει να δει πώς λειτουργεί η μάσκα, βέβαια γιατί δεν την έχω δείξει αναλυτικά εδώ, θα σας βάλω ένα link εδώ πέρα πάνω ή από εδώ μεριά, δεν ξέρω. Θα σας βάλω ένα link όπου έχω κάνει ένα βίντεο ξανά με Premiere πώς λειτουργεί η μάσκα, για να μπορέσετε να το κάνετε και στο βίντεο αυτό. Αυτά εν ολίγη σήμερα το μεσημερινό το Premiere. Θέλω να πιστεύω το εφέ να το καταλάβατε. Είναι μια μάσκα απλή και τίποτα άλλο. Ο καθένας μπορεί να κάνει κάποια δοκιμή, να κάνει όπως το έχω κάνει, να κάνει το κλιπάκι, να αφήσει να πέσει ο μουσαμάς και να κάνει μια μάσκα για να μπορεί να δει ποιο είναι το αποτέλεσμα. Αυτά εν ολίγης από εδώ. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Bye!